Η σημερινή εποχή, η ρίση του Οδυσσέα Ελίτη, επίκαιρη, ακόμη. Ο ελληνισμός για την ώρα επέτυχε ως γένος, αλλά απέτυχε ως κράτος. Η σημαντική σημερινή κίνδυνη για τον ελληνισμό, επιτρέψτε μου, πέρα από αυτά που οι προηγούμενοι ομιλητές ανέφεραν, είναι μόνο δύο. Ο πρώτος είναι η πολιτική αδιαφορία μεγάλου ποσοστού των Ελλήνων που επιφέρει ως αποτέλεσμα την αποσύνδεση, την αλλίωση της κοινωνίας. Όλα τα άλλα έρχονται για αντιπαρέμβαση. Αν οι Έλληνες δηλώσουν παρόντες πολιτικά και δεν απέχουν, αφήνοντας σε άλλους να αποφασίζουν για εκείνους, αυτή η κατάσταση θα ανατραπεί αυθημερών. Η αποστολή του ελληνισμού είναι οικουμενική και ο Σονούκο θα κληθεί να επιτελέσει το μέγα έργο. Το μέγα έργο της ελληνοχριστιανικής οικουμενικότητας, της δίκαιης κοινωνίας, των δίκαιων εθνών. Διανύουμε ένα ακόμη ιστορικό μετέχνιο, όπου η αντιπαράταξη και αναμενόμενη σύγκρουση θα αποδυναμώσει τις απάνθρωπες αντιχριστιανικές δυνάμεις της ελληνικής παγκοσμιοποίησης και των συντελεστών της, που έχουν βαλθεί να μηδενίσουν το αυτεξούσιο του ανθρώπου και της χριστιανικής μας κοινωνίας. Λάβετε θέσεις. Ετοιμαστείτε για το μεγάλο επόμενο βήμα. Να είστε σε εγρήγορση. Στην δειλία, στην δουλικότητα και στη μαλθακότητα αντιπαραθέτουμε τόλμη και γενναιότητα. Στην τεμπελιά, αδιαφορία και μικρότητα αντιπαραθέτουμε εργατικότητα και μεγαλοψυχία. Στην ξετσιποσιά, εσχοκέρδια, ασέβεια και αδικία αντιπαραθέτουμε αξιοπρέπεια, ευσέβεια και δικαιοσύνη. Στην αλαζονία, στο ψεύδος, στην ύβρη και τη μισανθρωπία αντιπαραθέτουμε ειλικρίνεια, πίστη και φιλανθρωπία. Εφόδια, εργαλεία και όπλα, οι σκονισμένες χρυσές αρετές μας, τα σκουριασμένα ήδη και έθιμά μας, το δίκαιο, η αλήθεια, ο λόγος και οι σαφείς δημιουργικές στρατηγικές μας. Αυτά είναι τα αντίδοτα στις πολιτικο-υγειονομικές και ψηφιακές πανδημίες. Ο λόγος είναι το εργαλείο της επικοινωνίας και η καθαρή και συνετή χρήση είναι ωφέλιμη για τη σωστή σκέψη, ανάλυση και τις σωστές αποφάσεις. Η αλήθεια είναι το δυνατότερο αντίδοτο και μαζί με τον καθαρό ορθό λόγο δεν τζακίζει μόνο κόκαλα, αλλά τίποτα δεν μπορεί να της αντισταθεί. Όμως η αλήθεια έχει ανάγκη το φως, δεν λειτουργεί στο σκοτάδι. Το δίκαιο είναι ο ρυθμιστής για το πώς λειτουργεί η κοινωνία. Είναι δικαίωμα και υποχρέωση ταυτόχρονα. Για να λειτουργήσει έχει ανάγκη την αλήθεια. Όμως χρειάζεται τη συνεχή μας υποστήριξη για να μην απορριθμίζεται, για να μην καταλύεται. Δεν ζητά πολλά από εμάς, παρά μόνο να επιβραβεύουμε, να επιβροτούμε την αλήθεια και να αποδοκιμάζουμε, να τιμωρούμε το ψέμα. Ο ορθός καθαρός λόγος, η αλήθεια και το δίκαιο, τα πρώτα αντίδοτα. Η δύναμη είναι στη βάση της κάθε κοινωνίας. Όμως οι κοινωνίες αποδυναμώνονται όταν αποσυνδέονται τα μέλη της, όταν διαχωρίζονται, όταν απορριθμίζονται. Συνεπώς, η στρατηγική και η σωστή χρήση των δυνάμεων είναι το πρώτο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι η υγιής πατριωτική αυτοοργάνωση που προστατεύει το αυτεξούσιο με νύχια και με δόντια, με πρώτο μέλημα την απομόνωση και αποβολή των επιτίδιων, των βλακών, των παράσιτων, για να παραχθεί έργο και όχι θεωρίες δημιουργικής ασάφειας. Το κυρίως εφόδιο που θα χρειαστεί είναι η χρυσή αρετή της αλληλεγγύης. Το αυτεξούσιο δεν μπορεί να συντηρηθεί, να εδραιωθεί με θεωρίες και αλληλεγγύη μόνο. Χρειάζεται καθαρούς οικονομικούς πόρους και αυτάρκεια. Το επόμενο βήμα είναι οι συνεργασίες. Οι συνδέσεις των πατριωτικών δυνάμεων με σκοπό τη δημιουργία ολοκληρωμένου οργανισμού. Η πιο δύσκολη ίσως θεραπεία. Όταν όμως επιτύχει, έχει τη δύναμη να προστατεύει τα μέλη της, πάντα έτοιμο πόλεμο, δημιουργώντας ευημερία και αξιόλογα έργα. Γι' αυτό και για την τροπή ή την ανατροπή, η αναγκαία λύση είναι να συνταχθούμε όλες οι πατριωτικές δυνάμεις που έχουν το σθένος να συνεργαστούν μακριά από διαπλοκές και ιδιοτέλειες. Ο πατριωτικός σύνδεσμος του ενιαίου πατριωτικού οργανισμού της Πατριωτικής Ένωσης υποχρεούνται να καταγγείλει αυστηρότατα τις ανθεληνικές εγκληματικές πολιτικές των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, της Προδοτικής Συμφωνίας των Πρεσπών, του Μνημονίου Ταφόπλακα, της εξαθλίωσης των Ελλήνων συνταξιούχων, της αποποινικοποίησης σοβαρών εγκλημάτων, του ανοίγματος των συνόρων σε συνεργασία με βρώμικες ΜΚΟ, τις πελατειακές του σχέσεις με κεφαλαιοκράτες και ξένους πράκτορες, με αποτέλεσμα τη σταδιακή αποδόμηση της πατρίδας. Ο πατριωτικός σύνδεσμος του ενιαίου πατριωτικού οργανισμού της Πατριωτικής Ενώσεως
υποχρεούται να καταγγείλει αυστηρότατα τη συνέχιση των ανθεληνικών καταστρατικών πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας, την ανοχή και επέκταση της Φωτοτικής Συμφωνίας των Πρεσπών, τη συνεργία με μαφιόζικες μεθόδους στην απαλωτρίωση της εθνικής περιουσίας προς ιδιωτικά κεφάλαια και φάντς, την ανοχή και προώθηση της ανομαλίας και της παιδοφιλίας, το καθεστώς της οικογενειοκρατίας που μας το βάφτισε επιτελικό κράτος, την ενδοτικότητα στο Αιγαίο, την υποτέλεια στη Γερμανία και στη ΣΥΠΑ, τις μεθόδους κρατικής μαφίας στην πολιτική αντιπαράθεση, την πολιτική αιχμή της νέας τάξης κατά του ελληνισμού και της ορθοδοξίας, την απόλυτη περιβαλλοντική καταστροφή στο βωμό των επενδύσεων των συμπρατούντων και παραμαρτούντων ιδιωτών.